Βρισκόμαστε έξω από την Περιφερειακή Ενότητα Κεφαλονιάς. Έχει ξεκινήσει σήμερα το πρώτο εδώ στο Αργοστόλι Rapid Test και για τον κόσμο. Πείτε μας πόσο σημαντικό είναι αυτό για να ξέρουμε πού βρισκόμαστε. Ναι, είναι μια μαζική δράση η οποία την συνδιοργανώνουμε μαζί με την Περιφερειακή Ενότητα Κεφαλονιάς και φυσικά τον ΕΟΔΗ που την πραγματοποιεί για να κάνουμε Rapid Test στον πληθυσμό. Δεν είναι βέβαια η μόνη δράση που γίνεται. Έχουν γίνει μέχρι τώρα πάρα πολλές στοχευμένες, είτε σε κλειστές δομές όπως είναι η γυροκομεία, άλλου υπηρεσίες, εργασιακοί χώροι, και συνεχίζουμε με συνειδησία για να μπορέσουμε να ελέγξουμε με τον καλύτερο δυνατό τρόπο τα θέματα αυτά τα οποία τρέχουν αυτόν τον καιρό της πανδημίας. Όσο περισσότερος κόσμος προσέλθει, θα είναι καλύτερο για την ασφάλειά μας. Θα ακολουθήσουν και άλλες δράσεις, είτε σε ανοιχτούς χώρους, είτε σε κλειστούς χώρους, για να μπορέσουμε να ξεπεράσουμε το κρίσιμο αυτό διάστημα που ταλαιπωρεί όλους μας και έχει καθυλώσει και την κοινωνική και την οικονομική ζωή. Να έχει ο κόσμος υπομονή. Πιστεύω ότι με την πολλαπλασιασμό και των εμβολιασμών τα πράγματα θα πάνε καλύτερα και τον διαβεβαιώνουμε ότι η τοπική αυτοδιοίκηση του τόπου θα κάνει το καλύτερο δυνατό με στις υπάρχουσες συνθήκες, γιατί μην ξεχνάμε ότι έχουμε μία μονάδα που μπορεί να κάνει τέτοιους ελέγχους. Ο ΕΟΔΗ διαθέτει μία μόνο μονάδα η οποία προσπαθεί σε όλο το νησί και στους τρεις δήμους, μάλλον και στα δύο νησιά, για να συμπεριλάβω και την Ιθάκη, και στους τέσσερους δήμους να κάνει το καλύτερο δυνατόν. Θέλουμε και τη βοήθεια του κράτους. Πρέπει να γίνει πιο αποτελεσματική για να μπορέσουμε να έχουμε καλύτερα αποτελέσματα. Πόσο μεγάλη αναγκαιότητα είναι η ύπαρξη ενός εμβολιαστικού κέντρου πλέον στο Αργοστόλι? Ένα εμβολιαστικό κέντρο στο Αργοστόλι με τον πολλαπλασιασμό και των εμβολίων, των δόσεων, αλλά και των εταιριών οι οποίες θα μπουν στο παιχνίδι, εμβόλια της Johnson & Johnson, διάβριση του οικιακού φάρματος της AstraZeneca κτλ. Δεν θα φτάσει στο Αργοστόλι. Χρειάζεται και δεύτερο εμβολιαστικό κέντρο. Εμείς ως τοπική αυτοδιοίκηση αλλά και η περιφερειακή αυτοδιοίκηση είμαστε σε αυτή την κατεύθυνση και διεκδικούμε να υπάρξει κι άλλο εμβολιαστικό κέντρο. Φαντάζομαι το επόμενο διάστημα να καταφέρουμε να το πετύχουμε για να έχουμε καλύτερα αποτελέσματα. Επαναλαμβάνω. Ευχαριστούμε πολύ. Κύριο Τραβλό. Κύριε Τραβλή. Αντιπεριφερειακή Κεφαλονιάς και Ιθάκης. Καλημέρα και από μένα. Δεν χρειάζεται να επαναλάβω όσα είπε ο συνάδελφος κ. Σιλιμίδος. Είναι μια δράση που συνδιοργανώνουμε με το Δήμο και τον ΕΟΔΗ. Θεωρώ ότι είναι μια ευκαιρία για κάθε πολίτη του Αργοστολίου να έρθει να κάνει ένα δωρεάν τεστ. Είναι πολλοί επαγγελματίες γραφεία, θα μπορούσαν να φέρουν το προσωπικό τους να τους κάνουν τεστ. Τους παρακινώ να το κάνουν αυτό για να προστατεύσουμε όλοι πιο καλά τη δημόσια υγεία. Αυτή τη στιγμή η Κεφαλονιά, επειδή στο δικό μας κτίριο στεγάζεται και η ειδική υπηρεσία του Γενικής Γραμματείας Πολιτικής Προστασίας που κάνει την μικρή της, όπως γνωρίζετε, είναι σε καλό επίπεδο. Έχουμε μόνο δύο κρούσματα τις τελευταίες τρεις μέρες. Πιστεύω ότι σύντομα θα βγούμε από το κόκκινο. Αλλά αυτό δεν σημαίνει ότι πρέπει να εφησυχαζόμαστε και να μην κρατάμε τα μέτρα ασφαλείας. Αν κρατάμε τα μέτρα ασφαλείας, πιστεύω ότι θα πάμε καλά, όπως πολύ καλά πηγαίναμε μέχρι τώρα, μέχρι πριν λίγο καιρό. Για το εμβολιαστικό κέντρο συμφωνώ με τον κύριο Αντιδήμαρχο. Έχουμε και εμείς ζητήσει να γίνει άλλο ένα Αργοστόλι. Παρά τα αυτά, θα σας πω ότι η Κεφαλονιά είναι τρίτη στην Ελλάδα. Πάμε καλά στα εμβόλια και είμαστε στην τρίτη θέση στην Ελλάδα. Επίσης, έχω να σας ενημερώσω ότι πρόσφατα σε μια τηλεδιάσκεψη που κάναμε με την παρουσία του κυρίου Χρυσοφαΐδη που ήταν στην Κέρκυρα, ζητήσαμε εμείς σαν ΠΕ Κεφαλονιάς και Ιθάκης να γίνονται τα rapid test μέσα στα ferry boat. Πιστεύουμε ότι εκεί είναι μια πολύ καλή ευκαιρία να κάνει ο καθένας ένα rapid test. Έχουμε έρθει σε επαφή με τον κύριο Υφυπουργό Πολιτικής Προστασίας και έχουμε την σχετική άδεια. Έχουμε έρθει σε επαφή και με τις εταιρείες. Αυτό πότε αναμένεται να ξεκινήσει? Περιμένουμε την νομιμότητα να μπορούμε να τα πληρώσουμε. Αυτό είναι το πρόβλημά μας. Και έχουμε ζητήσει εκεί την συνδρομή του Υπουργού. Και επίσης το θέσαμε το θέμα του νοσοκομείου Αργοστολίου και το θέμα των γιατρών. Πολύ επιτακτικά το θέσαμε. Θέσαμε μόνο αυτά τα δύο θέματα εμείς για να δώσουμε ιδιαίτερη βαρύτητα. Και ήδη έχουν έρθει κάποιοι γιατροί, αλλά δεν είναι ακόμα το επίπεδο που θέλουμε ικανοποιητικό.
και αναμένουμε και περισσότερα. Και θα προσπαθήσουμε δηλαδή και εμείς να κάνουμε ό,τι μπορούμε να βοηθήσουμε σε αυτή την κατεύθυνση. Ευχαριστούμε πάρα πολύ. Ευχαριστούμε. Να είστε καλά. Και να τονίσουμε ότι ευχαριστούμε πολύ το προσωπικό της μονάδας, η οποία έχει υπερβάλει αυτόν όλο αυτό το διάστημα για να μπορεί να παρέχει υπηρεσίες σε όλο το, και στα δύο νησιά μάλλον. Πάγει, επαναλαμβάνω. Να είστε καλά. Ευχαριστούμε πολύ. Ευχαριστούμε. Καλημέρα. Καλημέρα σας. Καλή σας μέρα. Έχουμε εδώ σήμερα την δράση με το rapid test που γίνεται και στο γενικό πληθυσμό εδώ στο Αργοστόλι. Μιλήστε μας. Βεβαίως, χαρά μας είναι και συμμετέχουμε με όλη μας την καλή διάθεση και περιμένουμε τον κόσμο να ανταποκριθεί και σκοπεύουμε να συνεχίσουμε τη δράση και σε πιο κεντρικούς, και σε πιο κεντρικές περιοχές. Και παρακαλούμε πραγματικά τον κόσμο να συμμετέχει, να μην το φοβάται, γιατί ακούμε διάφορα. Δεν είναι λόγος να συμμετέχει για να δίνουμε τα σωστά στοιχεία, ώστε να βγαίνουν και τα σωστά συμπεράσματα. Πόσα τεστ μπορεί να γίνουν σήμερα εδώ στο Αργοστόλι? Ποια είναι η δυνατότητα για πόσα τεστ? Sorry, αλλά δεν το γνωρίζω αυτό, ποια είναι η δυνατότητα. Νομίζω ότι μπορούμε να κάνουμε, μπορεί να κάνει η ομάδα του ΕΟΔΗ μέχρι 200 τεστ. Τουλάχιστον αυτό το χρονικό όριο που έχει τεθεί, αρκεί ο κόσμος να συμμετάσχει. Υπάρχει όμως μεγάλη, έχουμε παρακολουθήσει, παρατηρήσει αρκετά μεγάλη προσέλευση ως τώρα. Πολλοί έρχονται χωρίς το ΆΜΚΑ. Ναι, εκείνο μπράβο. Που θα παρακαλέσουμε, ναι. Δεν θέλουμε κάποιο χαρτί να μας το αποδεικνύουν, απλώς να το γνωρίζουν, να το έχουν στο τηλεφωνό ναι. τους κάπου ναι. γραμμένο. Ναι. Ναι. Το ΆΜΚΑ. Γιατί πολλοί έχουν φύγει γιατί δεν γνωρίζουν το ΆΜΚΑ. Ναι, απαραίτητη προϋπόθεση. Σε άλλες περιοχές της Κεφαλονιάς και της Ιθάκης υπάρχει προσέλευση? Από ό,τι ακούγεται από τα στατιστικά δεδομένα υπάρχει. Μάλιστα. Η επόμενη δράση του ΕΟΔΗ με τα rapid test εδώ στη Κεφαλονιά, πού θα πραγματοποιηθεί? Θα ρωτήσετε το ίδιο το ΕΟΔΗ, γιατί αυτό έχει πρόγραμμα. Εμείς τουλάχιστον προγραμματίζουμε για τους υπαλλήλους της περιφέρειας πάλι μία μέρα ξανά επανάληψη και προγραμματίζουμε και για το γενικό πληθυσμό σε πιο κεντρική περιοχή, λέμε. Κύριος Δημουλιός. Κύριε Δημουλιά. Ναι. Καταρχήν ευχαριστήσουμε τον κόσμο σήμερα για τη συμμετοχή του. Έχει πάρα πολύ καλή συμμετοχή. Ο κόσμος αποδεικνύει για ακόμη μια φορά την αλληλεγγύη του, έτσι την υπευθυνότητα μάλλον που έχει απέναντι σε όλο αυτό που ζει, το οποίο πραγματικά είναι δυσάρεστο. Στην προσπάθεια αυτή της ανάσχεσης της πανδημίας γίνεται και η σημερινή δράση. Θα συνεχίσουν αυτές οι δράσεις όσο μπορούμε και εμείς σαν κοινωνική υπηρεσία του Δήμου Αργοστολίου με την περιφέρεια σε συνεργασία θα τα συνεχίσουμε. Μας ενδιαφέρει πάρα πολύ κάθε εβδομάδα οι κλειστές δομές, η δημοτική παιδική σταθμή αλλά και οι υπάλληλοι που είναι στην πρώτη γραμμή να συμμετάσχουν σε αυτή τη δράση με το rapid test. Είναι πάρα πολύ σημαντικό. Νομίζω ότι όλες αυτές οι κινήσεις δείχνουν και την ετοιμότητα, τη μεγάλη που έχουμε και ο Δήμος και η Περιφέρεια, οι κοινωνικές μας υπηρεσίες. Και με τη συμμετοχή όλων νομίζω σύντομα θα ελεγχθεί πάρα πολύ καλά όλη αυτή η κατάσταση. Ναι, και είναι και εύκολο και είναι και γρήγορο. Είναι ανώδυνη η διαδικασία. Είναι μια ανώδυνη διαδικασία. Αυτό όμως δεν πάει να πει ότι επειδή κάναμε το rapid test και έχουμε βγει αρνητικοί, δεν φοράμε τη μάσκα μας, δεν τηρούμε τους κανόνες υγιεινής ή συναθριζόμαστε ανεξέλεγκτα. Διότι το έχω ξαναπεί και εγώ, αλλά και όλοι έτσι οι συνεργάτες μας, ότι μας ενδιαφέρει πάρα πολύ να προστατεύσουμε και τους ασθενέστερους. Και όταν λέω ασθενέστερους, εννοώ τους ανθρώπους με υποκείμενα νοσήματα, τους ανθρώπους μεγαλύτερης ηλικίας. Αυτό νομίζω είναι το στοίχημά μας και είμαι σίγουρος ότι θα το πετύχουμε. Ευχαριστούμε πολύ. Να είστε καλά. Εμείς ευχαριστούμε για τη συμμετοχή σας. Σας ευχαριστούμε πάρα πολύ. Να είστε καλά.